Σε λίγο θα δούμε, κυρίες και κύριοι, και τι λέει σε αυτή τη στην έκθεση Διεθνής Αμνηστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Προηγουμένως όμως να περάσουμε στο θέμα των κλειδονισμών που προκαλεί το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Σε συνάντηση των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, παραπέμπεται τελικά το ζήτημα μετά τις συνεχιζόμενες εμπλοκές και τις ενδοκυβερνητικές τριβές. Σε νέα σύσκεψη τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγινε υπό τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Θανάση Μπούρα, κρίθηκε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι επαρκές στα θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού και συμφωνήθηκε πως τυχόν βελτιώσεις στην κείμενη νομοθεσία είναι εφικτές και επιθυμητές. Πασόκ και Δημάρα, από την άλλη, εμένουν στις απόψεις τους, ενώ οξία επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την ότι είναι δέσμια των ακροδεξιών θυλάκων στο εσωτερικό της και προσπαθεί να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη από την ανοχή και το χάιδεμα στη Χρυσή Αυγή. Περισσότερα θα μας δώσουν σε λίγο Στράτος Μπαλής και Χρήστος Κούτρας, να παρακολουθήσουμε πριν το ρεπορτάζ. Στις ελληνικές καλένδες βάζει η Νέα Δημοκρατία το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, κρίνοντας επαρκές το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Μετά από τη νέα σύσκεψη στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι επαρκές στα θέματα αντιμετώπισης του ρατσισμού. Η Νέα Δημοκρατία δεν θεσπίζει ιδιώνυμο. Τυχόν θέσπιση του ιδιωνύμου αποτελεί παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Τυχόν βελτιώσεις στην κείμενη νομοθεσία είναι εφικτές και επιθυμητές. Το στίγμα των προθέσεων της Νέας Δημοκρατίας είχε δώσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Χαράλαμπος Αθανασίου, μιλώντας την Τετάρτη το βράδυ σε Επιτροπή της Βουλής. Αν δείτε αυτό το νομοθέτημα, το 90% είναι ρυθμισμένο στην ελληνική ένωμη τάξη, αλλά κανείς δεν έπιασε να τα μαζέψει όλα και να δει ότι αυτά έχουν ρυθμιστεί. Βεβαίως πρέπει να γίνουν μερικές παρεμβάσεις, αλλά όχι να πάρει μια τέτοια έκταση επικοινωνιακού χαρακτήρα και να φαίνεται ότι υπάρχουν και αντίθετες ενδοκυβερνητικές απόψεις από ορισμένη μερίδα του τύπου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αποστάσεις από την επίσημη θέση της ΔΙΜΑΡ που πιέζει για την προώθηση του σχεδίου Ρουπακιώτη πήρε ο Γιάννης Πανούσης. Εγώ βρίσκω λογικές στις τριβές. Έχουμε τρία κόμματα με διαφορετική πορεία ιστορική, διαφορετική ιδεολογία, διαφορετικό προσωπικό. Αν το δει κανένα στη λογική της εναρμόνισης των νομοθεσιών κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών μελών, δεν είναι κακό. Αν το δει κανένα ως μια προσπάθεια μέσα από το ποινικό δίκαιο να αντιμετωπίσει πολιτικά φαινόμενα, είναι λάθος. Ο επαρκής κατά την κυβέρνηση νόμος 927 του 1979 αναφέρει «Ως της δημοσίως είτε προφορικός είτε δια του τύπου ή διαγραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός εταίρου μέσου εκ προθέσεως προτρέπει εις πράξης ή ενεργίας δυναμένας να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίαν κατά προσώπων ή ομάδες προσώπων εκ μόνου του λόγου της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή με χρηματική ποινή ή και διαμφωτέρων των ποινών τούτων». Ενόχληση εκφράζεται από την Ιπποκράτους για τη στάση του Μαξίμου. Το ζήτημα του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου έχει μεταφερθεί εκ των πραγμάτων στο επίπεδο των αρχηγών που συγκροτούν την κυβερνητική πλειοψηφία. Κανείς δεν μπορεί να προκαταλαμβάνει τη Βουλή με αλαζονικές διαρροές. Δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε την πρόκληση ενός συναισθήματος. Mm-hmm. Και τι θα πει ότι διεγείρωσε μίσος. Ενδεχομένως μια πολιτική θέση, όσο εκνευριστική και να είναι, όσο αποτρόπαια και να είναι, μπορεί από μόνη της στην τοποθέτησή της να οδηγεί σε μίσος. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του να ποινικοποιηθεί το θεωρώ επικίνδυνο. Δέσμια των ακροδεξιών θυλάκων στο εσωτερικό της, η Νέα Δημοκρατία κλείνει τα μάτια μπροστά στις αρνητικές διεθνείς εκθέσεις που πλήττουν την εικόνα της χώρας και προσπαθεί να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη από την ανοχή στην άνοδο της φασιστικής βίας και το χάιδεμα στη Χρυσή Αυγή. Το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ θα στηρίξουν αυτά που λέγανε τόσο καιρό ή θα συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν την ομιλία τους από τον κύριο Σαμαρά και τους ακροδεξιούς τους συμβούλους? Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι τον Νικοσάρη, ο οποίος του φέρνουν ένα νόμο, υποτίθεται, για να του ρίξουν καμπάνα άμα αρχίσει να πλακώνεται με τίποτα συνομιλικούς του αλλοδαπού στο σχολείο. Ωραία. Mm. Και την ίδια ώρα όλο το μήνυμα που παίρνει από την κυβέρνηση είναι κάνε αυτό. Ο αντιρατσιστικός νόμος έκτρωμα υπαγορεύεται από ξένα ανθεληνικά κέντρα με στόχο να περιοριστεί η ραγδαία άνοδος της Χρυσής Αυγής. Το θέατρο με τη δίθεν ενδοκυβερνητική διαμάχη παίζεται για να σώσει ο Σαμαράς το διαλυμένο κόμμα του. Χιλιάδες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ εντάσσονται καθημερινά στις τάξεις του εθνικιστικού κινήματος. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα περισσότερα με τον Στράτο Μπαλή και τον Χρήστο Κούτρα. Στράτο, να ξεκινήσουμε από εσένα και αντικείμενο λοιπόν της σύσκεψης
τη Δευτέρα των πολιτικών αρχηγών το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει τόσες τριβές εδώ και δύο εβδομάδες. Αναρωτιέμαι όμως, με τον τρόπο που φαίνεται να κλείνει πια η Νέα Δημοκρατία αυτό το θέμα, τι αποτέλεσμα μπορεί να υπάρξει από αυτή τη σύσκεψη. Λοιπόν, 6 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας θα γίνει αυτή η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και ενδεικτικό του πόσο φορτισμένο είναι το κλίμα, κυρίως λόγω του αντιρατσιστικού, είναι και το γεγονός ότι υπάρχει μια υφέρπουσα διαφωνία ακόμη και για την ουσία, την ατζέντα της συνάντησης. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό που τονίζουν συνεργάτες στενοί του κ. Σαμαρά είναι πως τη Δευτέρα είναι μια εφόλιστη ύλη συνάντηση που δεν θα αφορά μόνο το θέμα του σχεδίου του κ. Ρουπακιώτη για το αντιρατσιστικό. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει γενικά ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κλίμα καχυποψίας ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους. Τώρα, ναι, γιατί η Πασόκ και Δημάρ, θα μας τα πει και ο Χρήστος αναλυτικά σε λίγο, επικοινωνούν ότι αυτή η σύσκεψη γίνεται μόνο για αυτό το θέμα. Ακριβώς. Συνεργάτες του κ. Σαμαρά έχουν διαφορετική άποψη. Τώρα, μετά και την χθεσινή σύσκεψη που έγινε στη Βουλή με το στενό επιτελείο του Πρωθυπουργού, φαίνεται πως καταλήγει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, ότι αυτό το σχέδιο νόμου του κυρίου Ρουπακιώτη δεν μπορεί να στηριχθεί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια σημεία πολύ ευαίσθητα και πολύ δύσκολα, όπως για παράδειγμα η καλλιέργεια του μίσους, που είναι σημεία τα οποία δεν μπορούν να περάσουν έτσι όπως έχουν διατυπωθεί σε αυτό το κείμενο. Αντιθέτως, επιμένουν πως η κείμενη νομοθεσία επαρκεί και μάλιστα απόλυτα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα και ίσως χρειάζεται κάποια παρέμβαση μόνο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του ποινικού κώδικα. Μέχρι εκεί. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί σε αυτή τη συνάντηση ο κύριος Σαμαράς, εάν δηλαδή θα αρκεστεί σε έναν πυροσβεστικό ρόλο προκειμένου να μην υπάρξουν άλλες αναταράξεις στην τρικομματική του κυβέρνηση ή εάν θα επιμείνει στο ότι αυτή τη στιγμή το θέμα πάει στις ελληνικές καλένδες και μετά από καιρό θα το ξαναδεί η κυβέρνηση, το οποίο θεωρώ και οι πληροφορίες που έχω όλες συγκλίνουν στο ότι αυτό θα γίνει τελικά εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου. Ναι, μια σύσκεψη, Χρήστο, που τη ζήτησαν ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, οι οποίοι κατά τα άλλα επιμένουν απολύτως στη θέση τους, στη γραμμή τους, που είναι να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και να περάσει μάλιστα γρήγορα. Ναι, βασικά να κατατεθεί και να έρθει άμεσα στην Βουλή και εκεί θα κριθεί ποιος θα ψηφίσει και ποιος όχι. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Κουβέλη με τον κύριο Σαμαρά. Στη συνέχεια ορίστηκε το ραντεβού των τριών αρχηγών για τη Δευτέρα. Όμως φαίνεται ότι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά έχουν κοινό μέτωπο, καθώς το θέμα ότι πρέπει να πάει στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς το έβαλε χθες ο κύριος Βενιζέλος. Σήμερα ήρθε ο κύριος Κουβέλης, όπου είχε αυτή την επικοινωνία με τον κύριο Σαμαρά. Ορίστηκε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για τη Δευτέρα το απόγευμα. Στη Δημοκρατική Αριστερά, μάλιστα, μιλούν με σκληρά λόγια, καθώς υπενθυμίζουν ότι στην προηγούμενη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είχαν συμφωνήσει στο να προωθηθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και αναρωτιούνται τι άλλαξε από τότε. Υπογραμμίζουν ότι ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, υφυπουργός του κυρίου Ρουπακιώτη, έτρεχε το νομοσχέδιο μετά από εντολή του κυρίου Σαμαρά και καλούν την κυβέρνηση να λύσει το θέμα, προφανώς εντολίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Από εκεί και πέρα, στο ΠΑΣΟΚ τώρα, είδαμε μια ανακοίνωση σκληρή για τις διαρροές που υπήρξαν, καθώς τις χαρακτήρισαν αυτές αλαζονικές. Ο κύριος Βενιζέλος από χθες και σήμερα μια ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι το θέμα πια έχει περάσει, έχει φύγει από την αρμοδιότητα των υπουργών και όλων των στελεχών που ασχολούνται και έχει πάει στους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, όπου εκεί θα αποφασίσουν. Κατά συνέπεια, τη Δευτέρα θα δούμε τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη σε ένα κοινό μέτωπο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, τη Δευτέρα λοιπόν τα σπουδαία. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δυο σας.